Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, γνωστές ως IDF, έχουν δεχτεί μια τεράστια επίθεση με περισσότερες από 9.500 ρουκέτες να έχουν εκτοξευθεί από τη Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας προς το Ισραηλινό έδαφος από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Οκτωβρίου. Αυτή η σημαντική πρόκληση δοκίμασε τη δύναμη της αεράμυνας του Ισραήλ, η οποία απάντησε με αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα παρά τον κορεσμό της αρκετές φορές. Τα συστήματα Iron Dome και τα πολυεπίπεδα αμυντικά μας συστήματα ήταν η ασπίδα μας στον ουρανό, αναχαιτίζοντας χιλιάδες απειλές, ρουκέτες και ντρόουν και προστατεύοντας τις ζωές αμέτρητων αμάχων στο Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος εκπρόσωπος του IDF. Αυτή η επιχείρηση σηματοδοτεί την πιο εκτεταμένη ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας στην ιστορία, με συστήματα να αναπτύσσονται από το όρος Dove στα σύνορα με τον Λίβανο, βόρεια ως την Ερυθρά Θάλασσα, στο νότο, σύμφωνα με τα δεδομένα του IDF. Ως μέρος στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ο IDF αναφέρει ότι έχει συνεργαστεί στενά με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων αεράμυνας του Ισραήλ. Αυτή η συνεργασία υπήρξε ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, ζωτικής σημασίας για την αμυντική μας επιτυχία, τόνισε ο εκπρόσωπος του IDF. Ο IDF ανέφερε ότι περίπου 900 εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς έγιναν από αστικούς χώρους εντός της λωρίδας της Γάζας δίπλα σε αμάχους. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την κοινική και υπολογισμένη εκμετάλλευση αμάχων από τους αντιπάλους μας, είπε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τον IDF, η εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων στη λωρίδα της Γάζας οδήγησε και σε σημαντική μείωση των εκτοξεύσεων της Χαμάς. Τα στοιχεία που δημοσίευσε το IDF δεν προσδιορίζουν ποσοστό αναχέτησης, αλλά η γνωστή αποτελεσματικότητα των συστημάτων, όπως το Iron Dome, έχει ιστορικό ποσοστό επιτυχίας περίπου 95% εναντί απειλών σε κατοικημένες περιοχές, δείχνοντας το επίπεδο ικανότητας αυτού του συστήματος, το οποίο έχει εξετάσει και η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος για ενδεχόμενη προμήθεια. Μέσα στο site μας θα βρείτε και σχετική ανάλυση για το σύστημα Iron Dome. Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτή την είδηση στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να την κοινοποιήσετε στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Μην χάσετε σήμερα 9:35 live stream MSHD.